Μοναδικός υποψήφιος για τη διεκδίκηση της θέσης του Προέδρου του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ είναι ο νυν Πρόεδρος Αθανάσιος Μαλιαράς, ο οποίος κατέθεσε την υποψηφιότητά του το πρωί της 3ης 15 Οκτωβρίου με το συνδυασμό ΣΕΡΕΣ επιχειρήν και συνολικά 57 υποψηφίους. Έτσι ακριβώς, στις 15 Οκτωβρίου ήταν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέων υποψηφιότητας. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε τον φάκελο, είναι ένας φάκελος πλήρης ο οποίος έχει υποψηφίους και από τους τέσσερις κλάδους που αποτελείται το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ και από τον κλάδο των υπηρεσιών και από τις μεταποίησεις του εμπορίου και το αγροτικό το κομμάτι. Είναι ο μοναδικός συνδυασμός, δεν κατατέθηκε άλλος, οπότε είμαστε ένας υποψήφιος συνδυασμός με 57 υποψηφίους για το ΔΣ, για τη συγκρότηση του επόμενου ΔΣ. 21 άτομα αποτελούνται, από 21 άτομα αποτελείται και το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, όπως και της Καβάλας. Οπότε 20 άτομα θα δώσουν τη μάχη από τα 57, τα 57 μάλλον θα δώσουν τη μάχη για 20 θέσεις οι οποίες θα προκύψει το νέο ΔΣ. Είναι ένα ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχουν 17 άτομα από το ήδη υπάρχον ΔΣ και 40 καινούργιοι υποψήφοι οι οποίοι είτε παλιότερα είχαν ασχοληθεί με τις επιμελητηριακές εκλογές, είτε είναι πρώτοι στον θεσμό των εκλογών, πρώτη φορά που ασχολούνται. Υπάρχει έτσι μια μαγιά παλιών και καινούριων, με φρέσκες ιδέες, φρέσκες προτάσεις, και αυτό είναι καλό και μας δίνει έτσι την δυνατότητα να βλέπουμε αισιοδοξία το μέλλον και να πιστεύουμε ότι το επόμενο ΔΣ που θα προκύψει θα είναι αυτό που τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσει την όθηση στις επιχειρήσεις που απαιτείται. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ θα διεξαχθούν στις ΣΕΡΕΣ από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 7 χρόνια διήρκηση θητεία του τωρινού ΔΣ. Ξεκινήσαμε το 2017 με πρόεδρο τον Χρήστο Μέγκλα, τον αείμνηστο Χρήστο Μέγκλα. Ο συνδυασμός είχε κατατεθεί από τον αείμνηστο πρόεδρο. Ήμασταν μέλη της διοίκησης. Η αλλαγή της διοίκησης και του ΔΣ, προσθέθηκαν και καινούργια άτομα, έγινε τον Ιούλιο του 2021 και ήταν η χρονιά των εκλογών. Προετοιμαστήκαμε για ένα τετράμινο μέχρι να γίνουν οι εκλογές, αλλά τελικά καταλήξαμε να είμαστε 3,5 χρόνια στη διοίκηση του Επιμελητηρίου μετά από αναβολές που πήρανε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα της αγοράς, τα προβλήματα είναι μεγάλα, δεν είναι ώρα τώρα να τα αναλύσουμε, αυτά τα γνωρίζουμε, τα λέμε, διεκδικούμε κάποιες λύσεις, κάποιες προτάσεις.